Θα πάω στο κύριο Θέμη Τζίμα, νομικό, διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, είναι φαινόμενο κασελάκι ή είναι φαινόμενο πλέον της πολιτικής ζωής της χώρας? Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε με όσα... Δεν θα τελειώσουμε, θα έχουμε καιρό να βλέπουμε τις εξελίξεις. Είναι προφανές αυτό, αλλά μια πρώτη προσέγγιση όσο πιο ψυχρά μπορείτε. Όσο πιο ψυχρά μπορείτε. Εγώ είμαι πολύ διστακτικός, όχι μόνο με τον κύριο Κασελάκη. Την ίδια άποψη είχα και για τον Τσίπρα, τον Αλέξη και για άλλους, το να τους χαρακτηρίσω φαινόμενα. Βεβαίως όλοι μας φαινόμενα είμαστε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά τέλος πάντων, το να χαρακτηρίσουμε ένα πρόσωπο ως πολιτικό φαινόμενο που υποθέτει ένα βάθος χρόνου και κυρίως όχι το να κερδίζει εκλογές, αλλά να αλλάζει, να μετασχηματίζει την κοινωνική ζωή και επομένως και τη ζωή των ανθρώπων. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν θεωρώ ούτε τον Αλέξη Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο ένα φαινόμενο, πολύ περισσότερο τον κύριο Κασελάκη. Αποτελούν συμπτώματα της πολιτικής ζωής και συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας της κρίσης. Η κρίση πήρε τον Τσίπρα από εκεί που ήταν ένας μάλλον μέτριος πρόεδρος μικρού κόμματος, διότι πρώτη καταγραφή δεν ήταν καλή, και τον εγκατέστησε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκεί έκανε ό,τι έκανε. Προφανώς δεν είχε μια πολύ πετυχημένη θητεία, κάτι όμως καθόλου πετυχημένη, και η παρακμή είναι αυτή η οποία εγκαθιστά τον κύριο Κασελάκη στη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω παρακμή διότι το πρώτο το οποίο ρωτώ και σε πολλούς έτσι φίλους και τα λοιπά είναι ότι, παιδιά, εντάξει, τις πολιτικές του θέσεις δεν τις καλοξέρουν. Δεν τις καλοξέρουμε, διότι εδώ μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και γι' αυτό κατέφυγα σήμερα σε εσάς. Ένας εδώ, ο Νίκος, μου υπομνεί ένα άρθρο οικονομολόγου του κ. Στραβελάκη. Λέει, τελικά ο Κασελάκης ήρθε να σώσει το ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερά ή την αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος φίλος μου λέει, να σταματήσει το καλαμπούρι, δεν ξέραμε τις πολιτικές θέσεις του κ. Κασελάκη. Το είπε ανοιχτά στο συνέδριο. Αν ψάχνετε ένα πουρο αριστερό, ριζοσπαστικό πρόσωπο σε μένα, μη με ψηφίσετε. Εγώ θέλω κέντρο αριστερά. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική θέση. Δηλαδή, ιδίως σε μια εποχή σύγχυσης των εννοιών, συνειδητή σύγχυσης, το να λες, εδώ ο κ. Τσακαλώτος βγήκε και είπε πάντα αριστερά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας του Τρίτου Μνημονίου. Δεν λέει τίποτα αυτό πια. Το να λες είμαι αριστερός, κεντροαριστερός, κεντροδεξιός, δεν σημαίνει τίποτα. Πολιτικές θέσεις κάποιου σημαίνει τι λέω για την υγεία, τι λέω για την παιδεία, τι λέω για την εξωτερική πολιτική, για την αμυντική βιομηχανία, για τις διεθνείς, για μια σειρά πραγμάτων. Δεν ξέρουμε τίποτα. Η απάντηση του κ. Κασελάκη είναι δείτε το site μου. Αυτή δεν είναι απάντηση πολιτικού προσώπου, προφανώς. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος για το ποια ακριβώς είναι η δουλειά του. Ξέρω ότι είναι επιχειρηματίας. Δεν μου είναι σαφές τι είδους επιχειρήσεις έχει, αν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πού φορολογείται κτλ. Όλα αυτά είναι άγνωστα. Έχουμε εδώ ένα φαινόμενο λοιπόν, το οποίο δεν είναι καινούριο. Τέτοια φαινόμενα είχαμε και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Κοινωνίες οι οποίες νιώθουν βαθιά ανίσχυρες και ανήμπορες μέσα στη δίνη κρίσης, η οποία δεν εκτονώνεται δημιουργικά επαναστατικά αλλά μεταπίπτει σε μια παρακμή, τρέχουν πίσω από δίθεν ισχυρές ηγετικές προσωπικότητες, οι οποίες πάντα ιστορικά χρησιμοποιούν την κοινωνία του θεάματος της εποχής τους, της κάθε εποχής. Θυμίζω, χωρίς να λέω ότι ο Κασελάκης είναι Μουσολίνη Χίτλερ, έτσι προς Θεού, αλλά θυμίζω ότι και τότε στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου οι τεχνικές της κοινωνίας του θεάματος της εποχής εκείνης, με πρώτο και κύριο τον κινηματογράφο, τα εναέρια πλάνα κτλ., αξιοποιήθηκαν στο έπακρο από όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς σαφή προγράμματα τις αρχές, παρότι μέχρι να συμμείχουν και σαφέστερα τέλος πάντων, πως δήθεν ισχυρές ηγετικές προσωπικότητες θα έπαιρναν τους λαούς τους από το χέρι και θα τους βγάζαν από την κρίση, θα τους φτιάχναν τα όνειρά τους κτλ. Αυτό είναι επαναλαμβανόμενο σύμπτωμα, επαναλαμβάνω, κοινωνιών σε παρακμή,
οι οποίες θεωρούν ότι μόνες τους δεν μπορούν, ότι δεν έχουν στα σπλάχνα τους δυνάμεις που θα τις βγάλουν από την κρίση, οι οποίες έχουν περάσει σε μια κρίσιμα στρώματα των οποίων μάλλον έχουν περάσει σε μια φάση παθητικότητας και θέλουν να αναθέσουν σε ένα πρόσωπο να τους κάνει τη δουλειά. Και κάθε φορά αυτό το πρόσωπο αλλάζει. Σε αυτό το παιχνίδι έπαιξε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τυποδιοκτικά. Είστε, εντάξει, τώρα μάλιστα, είστε δίκαιος, οφείλω να το πω. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μου γράφει κάποιος, έγινε το πρώτο κόμμα παγκοσμίως που έχασε σε σοκοματικές του εκλογές. Με συγχωρείτε γιατί με προλάβατε. Ο Κασελάκης φταίει που τους πήρε και τους σήκωσε σε λιγότερο από ένα μήνα, διότι η βάση του κόμματός τους και όσοι ψήφισαν επέλεξαν να πάρουν αποστάσεις από την κομματική καμαρίλα? Με συγχωρείτε, την εκλογή Προέδρου δεν την αποδέχτηκαν τα ηγετικά πρόσωπα με τη λογική του Δίευρου πριν συζητήσουν για αυτό που λέτε εσείς, πολιτικές θέσεις για παιδεία, υγεία, άμυνα, εξωτερική πολιτική κτλ. Ο Κασελάκης θέει, γιατί οι άλλοι κάναν συνέδριο να αποφασίσουν πρώτα με ποιες θέσεις και ποιο αρχηγό θέλουν? Όλοι δεν μπήκανε. Γιατί κατηγορούμε τον Κασελάκη λοιπόν? Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα υπήρξε η αποθέωση του τυχοδιοκτισμού. Και άλλα κόμματα είχαν τυχοδιοκτικές πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ με προτεργάει τον Αλέξη τον Τσίπρα, λυπάμαι που στεναχωρώ πολλούς, αγκάλιασε τον τυχοδιοκτισμό και τον κατέστησε τον κεντρικό του ιδεολογικό κορμό. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και σήμερα, 8 χρόνια μετά, δεν έχει αποτιμήσει με ειλικρίνεια τι έκανε το 2015. Θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν πανίσχυρος και ήθελε δημοψηφισματικού χαρακτήρα εκλογή, αντέγραψε μια διαλυτική επιλογή για το ΠΑΣΟΚ που έκανε μια ακόμα από τις πολλές που αντέγραψε, που είχε κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, το μέλος του Διεύρου και της Μισής Ώρας. Βλέπω φως, μπαίνω, δίνω ένα 2 ευρώ, βγάζω πρόεδρο, φεύγω, γεια σας. Η συντριπτική πλειοψηφία δε αυτών που ψηφίζουν, ή ένα μεγάλο μέρος αυτών που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουν και τις εκλογές του Κινάλ, ψηφίζουν και τις εκλογές Νέας Δημοκρατίας, διότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να πηγαίνει και να ψηφίζει και να αισθάνεται ότι συναποφασίζει ορισμένα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έκανε καμία αυτοκριτική για τις επιλογές του καλοκαιριού του 2015, οπότε και αποστάτησε η ηγετική του ομάδα, κάποιοι τα γράφαμε και τότε, από τη λαϊκή βούληση που η ίδια η ηγετική ομάδα προκάλεσε, ήρθε μετά και έλεγε «Το πρόβλημα μου είναι η επικοινωνία. Καλά τα έκανα το 2015, καλές πολιτικές έχω, δεν έχω καλή επικοινωνία». Μετά αρχίσαν ένα άλλο τροπάρι, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πάνσοφος ηγέτης που μετά από αυτόν δεν υπάρχει επόμενη μέρα και φταίνε κάποιοι, παρεπιπτόντως ήταν όλοι αυτοί που δήθεν φταίγανε και υπονόμευαν τον Τσίπρα, επιλογές Τσίπρα, δηλαδή μιλάμε για παράνοια εδώ, και φταίνε κάποιοι οι οποίοι πλήττουν το μεγάλο αρχηγό. Δηλαδή, αφού μας είπε ότι όλο το ζήτημα είναι η επικοινωνία, αφού έπεισε τον ελληνικό λαό το καλοκαίρι του 2015 ότι δεν μπορεί να διαλέξει άλλο δρόμο, αφού προσχώρησε στις πολιτικές της δεξιάς, αφού αποθέωσε την προσωπολατρία ως το μοναδικό συνδετικό του κρίκο, ιστό, μη σχωρείτε, μετά επέλεξε μια διαδικασία που είπε πρώτα θα βγάλουμε πρόεδρο και μετά θα συζητήσουμε για τις πολιτικές. Γιατί το είπαν αυτό επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ? Διότι θεωρούσαν ότι είχαν στημένη την εκλογική διαδικασία, ότι θα βγάζανε την κυρία Αξιόγλου, θα ψήφιζε ένας ορισμένος κόσμος που λίγο πολύ θα είχε μια ελεγχόμενη συμπεριφορά. Λοιπόν, και το πράγμα θα συνέχιζε με μια αδύναμη και ελεγχόμενη ηγεσία. Έλα όμως που όταν έχεις κάνει όλες τις παραπάνω 4 επιλογές στις οποίες αναφέρθηκα, με πρωταγωνιστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, και όταν έχεις καταστεί και το πιο φιλοαμερικανικό ίσως κόμμα και σίγουρα εξίσου με τη Νέα Δημοκρατία, Φιλοαμερικανικό κόμμα της ελληνικής πολιτικής ζωής, είσαι ευάλωτος στο να σου φυτέψουν διαφόρους οι οποίοι επικοινωνιακά μπορεί να τα πάνε και καλύτερα ίσως. Έγινε λοιπόν ακριβώς αυτό. Φυτεύτηκε ο κύριος Κασελάκης με συνέργεια κύκλων ηγετικών του ΣΥΡΙΖΑ,
με πρωταγωνιστικό το ρόλο της Αμερικανικής πρεσβείας καταφανώς και ως επιλογή της ολιγαρχίας, όχι ότι δεν ήταν η κυρία Αξιόγλου. Απλώς κάποια δεδομένη στιγμή έκριναν ότι ο Κασελάκης μπορεί να είναι αποτελεσματικότερος και μάλλον και πιο ελεγχόμενος. Λοιπόν, όταν κάνεις το κόμμα σου, καθιστάς το κόμμα σου ευεπίφορο στους τυχοδιοκτισμούς, στην προσωπολατρεία, στις παρεμβάσεις ξένων πρεσβειών, στο να κάνει παιχνίδι ολιγαρχία, μην αναρωτιέσαι γιατί θα στο πάρουμε. Είναι δεδομένο ότι θα στο πάρουμε. Απλώς εκεί που θα είχαν τη μία υποψήφια εκλεγμένη πρόεδρο ελεγχόμενη, τους προέκυψε ένας άλλος. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι η ευκολία με την οποία ο ελληνικός λαός, επειδή νιώθει ανήμπορος, επειδή κρίσιμα στρώματά του... Γιατί με προλάβατε τώρα ανήμπορο, εδώ πέρα, ναι. θα ήθελα να σας ρωτήσω, λέτε φυτεύτηκε. Εντάξει, ας πούμε ότι για την οικονομία της συζήτησης ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Τζίμα. Ε, ναι, πώς φυτεύτηκε, ναι. Δεν εκλέκτηκε, δεν τον ψήφισαν. Και δεν πάτησε, κρίσιμο... η ανάγκη του κόσμου δεν είναι... ότι θέλουμε έναν πόλο εξουσίας αυτού του κόσμου που τον επέλεξε, έτσι. Ένα πόλο εξουσίας. Αφήστε τώρα τα κομματικά σας, αν θα είστε πιο αριστερά, λιγότερο αριστερά. Παιδιά, εδώ πέρα και εγώ μας τη ζωή μας. Αυτό τους είπε η βάση, η ζωή μας. Θέλουμε κάποιον να μπορεί να τα αλλάξει αυτό. Και ο Κασελάκης είπε, εγώ είμαι εδώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Δεν λέω το σημερισμό, λέω το σκεπτικό. Νομίζω ότι το πράγμα είναι χειρότερο ακόμα από αυτό που περιέχετε. Πρώτον, έχουμε ένα κομμάτι κόσμου το οποίο τα τελευταία 8 χρόνια και παραπάνω υπέστη μια πλήση εγκεφάλου και ενέδωσε σε αυτήν που λέει «Μεγάλος ηγέτης είναι όποιος γίνεται πρωθυπουργός». Δεν υπάρχει χειρότερη και πιο καταστροφική προσέγγιση από αυτήν. Αυτό το καλλιέργησε ο ίδιος ο Τσίπρας και η ηγετική κύκλη και οι δημοσιογράφοι, βέβαια, το μηντιακό κατεστημένο γύρω από το πρόσωπό του. «Μεγάλος ηγέτης είναι αυτός που μετασχηματίζει τις ζωές μας». Δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η πολιτική έχει γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ο Κασελάκης. Τι διαφορετικό θα κάνει ο Κασελάκης, δεν ξέρουμε, αλλά να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, φύγε εσύ, έλα εσύ. Ίδιο σύστημα εξουσίας, διαφορετικοί διαχειριστές. Και αυτό μένει για κάποιους είναι ωφέλιμο, γιατί θα μπουν στο κράτος και θα το αρμέξουν αυτοί μετά από τους σημερινούς. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει να κερδίσει όμως τίποτα. Αλλά δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει, αλλά δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, υπάρχει ένα βαθύ αίσθημα ανυμπόριας που σημαίνει ότι ψάχνουμε να βρούμε πριγκυπικού τύπου φυσιογνωμίες έξω από τη δική μας κοινωνία, την οποία θεωρούμε μίζερη και καθυστερημένη, οι οποίοι θα μας πάρουν από το χέρι και θα μας πάνε όπου θέλουμε. Αυτή. Δεν μας ενδιαφέρει. Αρκεί να είναι κάποιος που να μπορεί να μας θαμπώσει. Συμπεριφερόμαστε περίπου σαν, τώρα έτσι όπως έχει έρθει σε εμάς, δεν ήταν ακριβώς τα πράγματα, σαν ευκολόπιστη ηθαγενής απέναντι στον απικιοκράτη που μόλις εμφανίζεται. Και γι' αυτό επιτρέπουμε στις ηγεσίες μας να λειτουργούν με απικιοκρατικού τύπου λογική. Το τρίτο είναι ότι ο κόσμος ενδίδει στο ότι μέσα σε ένα περιβάλλον παρακμής θέλει σοου. Όλη η πολιτική, όλος ο τρόπος που πολιτεύτηκε αυτό τον ένα μήνα ο κύριος Κασελάκης ήταν εγχειρίδιο τη CIA για το πώς πρέπει να αξιοποιεί την κοινωνία του θέαματος. Δεν λέω ότι ο ίδιος το πήρε και το διάβασε, αλλά αν δείτε εγχειρίδια τη CIA, υπάρχουν ντοκουμέντα που έχουν αποχαρακτηριστεί κτλ. Ο τρόπος που εμφανίζεται ο δήθεν χαρισματικός υποψήφιος είναι αυτός. Προσοχή στο τι λέει, να μιλάει μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον, οι μικρές γαϊγαλιστικές συνήθειες της προσωπικής του ή της καθημερινής του ζωής, πλέον δικαιωματισμός τα τελευταία χρόνια, πετυχημένος, χωρίς να ξέρουμε πού ακριβώς, αλλά γενικώς πετυχημένος, που έχει γνωρίσει τον καπιταλισμό και τον έχει απορρίψει. Κανείς δεν κατάλαβε πώς ένας εφοπλιστής, αν είναι εφοπλιστής, δεν είναι σίγουρο, σε μένα τουλάχιστον, απορρίπτει τον καπιταλισμό. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει ο αναρχικός εφοπλιστής μετά τον αναρχικό τραπεζίτη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα σοου, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον παρακμής
και σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν σου προσφέρει εναλλακτική πολιτική. Ο κόσμος αυτό ορθώς το αντιλήφθηκε, ότι τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τις εθνικές εκλογές που γίναν φέτος, δεν συγκρούονταν διαφορετικές πολιτικές. Οι πολιτικές ήταν τα βασικά ίδιες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, σου λέει θα διαλέξω αυτό που με κάνει να περνάω καλύτερα και ίσως μου φαίνεται ότι μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματικό σε προσωπικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, αν αναρωτηθούμε γιατί θεωρούμε τον κύριο Κασελάκη εν δυνάμει πιο αποτελεσματικό από την κυρία Αξιόγλου, δεν έχουμε απάντηση. Γιατί το θα σας πει, ακούστε, μας το είπανε. Ναι, ναι, ακούστε, έχω εδώ μηνύματα και χαίρομαι γιατί εξάπτεται και καλά κάνετε. Θέλω να το πω αυτό. Ο κύριος Τζίμας δεν είναι από τα πρόσωπα που κρύβεται πίσω από ανωνυμία, επώνυμα και με αρθρογραφία και με συλλογιστική. Γιατί θα καταλάβετε στο τέλος που καταλήγει αυτή η συζήτηση. Ακούστε εδώ, μου λέει κάποιος. Εντάξει, λέει. Σας χάλασε εσάς ο κύριος Κασελάκης, λέει, κύριε Τζίμα. Εδώ επιτρέπουμε σε οικογένειες να κυβερνούν 50 και 60 χρόνια οι ίδιες και οι ίδιες στη χώρα. Προστατευμένο περιβάλλον μιλάει μόνο ο κύριος Κασελάκης. Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν μιλάει τόσα χρόνια σε προστατευμένο περιβάλλον. Προσέξτε όμως το. Ναι, ναι, ακούστε. Επίσης, κύριε Τζίμα, λέει, εγώ προέρχομαι από το χώρο της κεντροαριστεράς. Έχω φάει 8 χρόνια πόρτα και face control στο μεγάλο χώρο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Με εμπνέει ότι ο Κασελάκης μπορεί να ανοίξει αυτό το face control και σε μένα τον απλό να μετέχω σε διαδικασίες για μια μεγάλη κεντροαριστερά. Ναι. Να πω λίγο, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εγώ δεν εντάχθηκα ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν με εγωίτευε ως κόμμα. Λέω όμως το εξής. Την ίδια ακριβώς συζήτηση, η οποία παρεπιπτόντως είναι και μια ενδοστρεφή συζήτηση. Δηλαδή βγάζουμε πρόεδρο κάποιον για να μας κάνει εμάς που συμμετέχουμε στο να τον εκλέξουμε να έχουμε ευκολότερη δραστηριοποίηση μέσα στο κόμμα μας. Δεν τον βγάζουμε για να αλλάξει την κοινωνία, για να αλλάξει τη χώρα. Τον βγάζουμε για να αλλάξει το κόμμα μας. Αυτό συνήθως τα κόμματα παλιά, εγώ πρόλαβα αυτή την κομματική ζωή, το πετύχαιναν τα ίδια τα κομματικά μέλη. Δεν βάζαμε ένα στην κορυφή για να μας αλλάξει το κόμμα από κάτω. Αυτό δοκιμάστηκε με τον Γιώργο Παπανδρέου, απέτυχε. Το δοκίμασε ο Αλέκος Αλαβάνος, απέτυχε. Το δοκίμασε ο Αλέξης Τσίπρας, απέτυχε. Και λέμε θα το κάνει, λένε κάποια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνει ο κ. Κασελάκης. Δεν αντιλαμβάνομαι με ποιο τρόπο ακριβώς. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ούτε έναν τέτοιο τρόπο περιέγραψε. Δεν ήθελε να πει θα κάνω αυτές τις καταστατικές αλλαγές, θα λειτουργήσουν έτσι οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας. Λέω όμως το εξής, το πιο σημαντικό είναι, έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής σας που λέει γιατί ο Μητσοτάκης δεν μιλάει προστατευμένα, γιατί. Σωστά είναι όλα αυτά που λέει. Το πρόβλημα ποιο είναι. Κάθε φορά χρησιμοποιεί το σύστημα εξουσίας και εμείς τσιμπάμε μία προηγούμενη του αποτυχία για να δικαιολογήσει την επόμενη. Αυτό είναι παγκόσμια πρακτική, έτσι. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, το λέω πάντα, είναι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας στον ΗΠΑ. Είναι παντελώς αποτυχημένος, δηλαδή έχουμε πολλαπλάσιο αριθμό Ισλαμιστών τρομοκρατών σε σχέση με το 2001. Παρ' όλα αυτά, κάθε επόμενη κάθε αποτυχία δικαιολογεί την συνέχισή του, την εξακολούθησή του. Έτσι περίπου κάνουμε και εμείς. Αφού η καμαρίλα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που είναι, να πάμε τώρα όχι να βγάλουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ κάποιον μέσα από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ που τον ξέρουν, που έχει πολιτική θέση, που είναι κεντροαριστερός, αριστερός, κεντρός, ό,τι θέλετε, αλλά που είναι ΣΥΡΙΖΑ και θα αλλάξει ως μέλος του κόμματος το κόμμα, ψάχνουν να βρουν και βρήκαν έναν άνθρωπο ο οποίος καταφανώς μέχρι πριν λίγους μήνες δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ και για τον οποίο δεν ξέρουν τι λέει, να κάνει κάτι που δεν ξέρουν τι είναι. Δηλαδή, αφού αποτύχαμε με τον Τσίπρα, πάμε τώρα ακόμη πιο πολύ στα τυφλά, μπας και ρίξουμε τη ζαριά και μας κάτσει ο επόμενος. Αφού ο Μητσοτάκης μιλάει σε προστατευμένο περιβάλλον, αντί να επιβάλλουμε το να μην υπάρχει προστατευμένο περιβάλλον για τους πολιτικούς μας, δικαιολογούμε να υπάρχει προστατευμένο περιβάλλον και για τον αντίπαλο του Μητσοτάκη. Και μετά για τον αντίπαλο του αντιπάλου του Μητσοτάκη και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Αυτό είναι το σύμπτωμα, κατά τη γνώμη μου, όπως είπα, μιας κοινωνίας που νιώθει ανήμπορη. Επειδή νιώθει ανήμπορη,
τιμωρεί κάθε φορά τον προηγούμενο, ναι, επιλέγοντας κάποιον τον οποίο με τα ευρώτες θα τιμωρήσει λίγο καιρό μετά. Δεν είναι, μου λέει κάποιος, ακούστε τώρα κύριε Τζίμα, γιατί νομίζω ότι καλά κάνετε, έχετε πάει στην ουσία και θα κάνω και μια αναγκαστική διακοπή, διότι μου γράφει ο ένας εδώ, πιστεύει ο κύριος Τζίμος σημερινός Έλληνας διαθέτει μια αξιολόγηση για αυτόν που θα τον διαχειριστεί έστω σαν πολίτη και όχι σαν πρόβατο, και μου λέει άλλος, ας μην βγει, δεν είναι και για θάνατο ο επόμενος, έτσι κι αλλιώς δεν θα πεθάνει η χώρα από τον Κασελάκη και τον κάθε Κασελάκη, ας πάμε στον επόμενο μετά αν δεν βγει. Μα λοιπόν, δηλαδή εδώ βλέπω πάμε blackjack πια, αυτό βλέπω, ναι. Blackjack. Ξέρετε, το δοκίμασα και άλλες χώρες. Έχουμε τα παραδείγματα. Οι Αρμένοι, που είναι ένας αδερφικός λαός, κάποια στιγμή πριν λίγα χρόνια βγάλαν έναν άγνωστο τύπο, τον Πασινιάν. Δεν ξέρανε τίποτα γι' αυτόν, για να καθαρίσει τη διαφθορά. Μετά από χιλιάδες χρόνια φεύγουν από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Οι Ουκρανοί βγάλαν ένα κωμικό για τον οποίο πολιτικά δεν ξέραν τίποτα. Κωμωδία έκανε ο άνθρωπος. Έχουν ήδη χάσει το 20% και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν ενδεχομένως ως κράτος. Δεν είναι πλάκα. Τα πολιτικά πρόσωπα, άλλο αν καμιά φορά μπορεί το Λούμπεν να βγάζει λίγο γέλιο, δεν είναι πλάκα η πολιτική. Ζούμε σε μια πολύ επικίνδυνη, πουθενά δεν είναι πλάκα, πολύ περισσότερο όταν ζει σε μια τόσο επικίνδυνη γειτονιά. Ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Μητσοτάκης και διάφοροι άλλοι συγκεκριμένοι θα καθίσουν σε ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών όταν θα προκύψει μια εθνική κρίση. Αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις. Ασχέτως αν θα φύγει μετά ο Α ή ο Β, την κρίσιμη στιγμή θα αποφασίσουν οι συγκεκριμένοι. Νομίζω ότι δεν συνειδητοποιούμε το βάρος της επιλογής. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο. Δεν έχουμε λυμένα τα προβλήματά μας. Κύριε Τζίμα, πριν πάμε στη συνέχεια της συζήτησης, θέλω να ακούσετε προσεκτικά κάποιες παρατηρήσεις, που είναι πολλές. Έχετε ανοίξει... Ναι. Και είναι καλό ότι ανοίγει η συζήτηση ξανά. Λέει ο Χρήστος, καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι το όλο σκηνικό, κατά τη γνώμη μου, διαμορφώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, που για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων, φυτεύοντας ένα υποχείριό του ως τον επόμενο ηγέτη της χώρας. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρος. Νίκος, δεν είναι, κύριε Τζίμα, ότι δικαιολογεί τις αποτυχίες του ο πολίτης, αλλά επιπλέον τις εξαϊδανικεύει και τις προωθεί ως τις μοναδικές και καλύτερες επιλογές. Το ερώτημα όμως παραμένει. Ο κόσμος γιατί δεν μπορεί να το διακρίνει αυτό? Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για κοινωνικό και όχι πολιτικό φαινόμενο? Πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε στην κουβέντα όρους από την ψυχολογία και την ψυχιατρική, όπως ο αυτισμός? Νίκος από Λονδίνο. Τι θα καταλάβαινε εάν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα παλιά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που απέτυχαν ως κυβέρνηση έφευγαν από το κόμμα? Γενικά, ότι πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, κατά τη γνώμη μου, λέει, αυτό ισχύει. Η Ιφηγένεια. Ο κύριος Τζίμας είναι από τους λίγους που δεν φοβάται να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Τα ερωτήματα είναι άλλα. Με όσα συμβαίνουν και με αυτά που δεν συμβαίνουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους, οι προοπτικές για τα μείζωνα και εθνικά ζητήματα είναι δυσίωνες. Γιατί στην καλύτερη περίπτωση όλο αυτό θα οδηγήσει άλλη μια οκταετία Μητσοτάκη και συστήματος. Είναι ερώτημα και μεγάλη συζήτηση με ποιο κριτήριο ψηφίζει ο κόσμος κάθε φορά. Αν ψήφιζε με το σωστό κριτήριο, θα έδινε αυτοδύναμες κυβερνήσεις? Ας μην κοροϊδευόμαστε. Το πιο ενδιαφέρον να μας πει τα δύσκολα που έρχονται στα εθνικά τις επόμενες μέρες, με τους Αμερικανούς να έχουν δεμένο το γάιδαρο και από εδώ και από εκεί. Κώστας. Δεν πειράζει, ο άνθρωπος είναι woke, είναι gay, είναι επιτυχημένος, άρα όλα καλά. Τι μας νοιάζει που δούλευε για την Goldman Sachs και δεν έχει εκφράσει πολιτικές θέσεις? Η συνταγή με τα καθρεφτάκια στους θαγενείς πιάνει ακόμη μισή χιλιετία μετά τον Κολόμβο. Μακάρι να μας εκπλήξει, αλλά τα κριτήρια ψήφου στην Ελλάδα του 23 είναι τραγελαφικά. Καλημέρα, λέει ο Αναστάσης. Δεν φοράω καμιά κομματική προβιά. Καταλαβαίνω ότι από τότε που έφυγαν οι Τούρκοι, κοτσαμπάσιδες έμειναν. Ήταν αυτοί οι οποίοι άφησαν τους προγόνους μου να σφάζονται στη Σμύρνη και στον Πόντο. Είναι αυτοί που μέχρι σήμερα κυβερνάνε και θέλουν να τα βρουν με τους Τούρκους και δεν ανοίγουμε, για παράδειγμα, τα φυσικά αέρια. Εδώ, κύριε Τζίμα, λέει άλλος φίλος από τη Φλόρινα, έχουμε επικεφαλής στα ανώτερα ευρωπαϊκά κλιμάκια που δεν είναι καν εκλεγμένοι, δεν τους ξέρει κανείς. Είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα οι περισσότερες διεργασίες. Κανείς δεν ασχολείται με το ποιοι είναι, τι συμφέροντα εξυπηρετούν. Απλά έχουμε τους εκπροσώπους τους εδώ να μας λένε ότι αυτό και αυτό πρέπει να γίνει. Ποιος Κασελάκης, ποιος Μητσοτάκης. Δεν βλέπετε, λέει, τι γίνεται τώρα που με τις δημοτικές που έχει την ευκαιρία ο απλός πολίτης να έχει λόγο? Αλλά αν πιάσει και τους ρωτήσει, θα καταλάβεις ότι το 90% που δηλώνει υποψηφιότητα το κάνει
για προσωπικό συμφέρον. Η Εύα, σωστά τα λέει ο κύριος Τζίμας. Ο Κούλης, αφού λέμε ότι έχουμε χειραγώγηση εξ Αμερικής για εκλογές και αποτελέσματα στο διατάφτα, τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Τζίμα? Όλοι πιασμένοι θα είναι. Από εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε έξω τον κόσμο στις πλατείες, λέει ο Σάκης, δεν έμεινε κανείς. Έμεινε μόνο η σκληρή μερκελική πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτή του Τσίπρα, δηλαδή πίσω από το Φερετζέ Κασελάκη. Βασιλική, μα δεν καταλαβαίνει ο κύριος Τζίμας ότι αυτά τα άλματα στο κενό γίνονται όταν στο πολιτικό σκηνικό δεν υπάρχει κανείς που να εκφράζει κάτι ορατά διαφορετικό? Ψήφισαν Κασελάκη επειδή Αξιόγλου θα ήταν εποπτευόμενη πρόεδρος που θα εξασφάλιζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να είναι αυτό που πολύ καλά περιέγραψε ο ίδιος ότι ήταν. Δηλαδή, Αξιόγλου τι θα προσέφερε στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικό? Και τέλος, δεν είναι ότι δικαιολογεί τις αποτυχίες του, αλλά πλέον τις εξαδυνικεύει ο κόσμος και τις προωθεί ως μοναδικές και καλύτερες επιλογές. Α, αναφέρομαι στο σύστημα, λέει. Πολλά, πολλά έχετε ανοίξει, κύριε Τζίμα. Εγώ τα άκουσα όλες τις παρατηρήσεις. Με τις περισσότερες πρέπει να πω ότι ίσως και με όλες. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει τις δικές του επιλογές. Είναι μια τραγελαφική κατάσταση. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ένας ακροατής, η ακροάτρια, δεν θυμάμαι. Είναι μια τραγελαφική κατάσταση. Το ζήτημα είναι ευρύτερο, δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Και δείχνει ότι το κομματικό φαινόμενο είναι σε πρωτοφανή και επικίνδυνο βαθμό πλέον απροστάτευτο. Πράγμα το οποίο δουλεύτηκε από το σύστημα εξουσίας για πολλές δεκαετίες έως ότι επιτευχθεί. Δηλαδή από το 1974 και έπειτα είχαμε κόμματα με τη δική τους προβληματική, αλλά τέλος πάντων πάνω κάτω με ορισμένα στεγανά. Και ξέρετε, το κομματικό φαινόμενο, όσο και αν το κατηγορούμε, είναι η μόνη δυνατότητα των λιγότερο προνομιούχων ή των μη προνομιούχων στρωμάτων να αναδείξουν και δικές τους δυνάμεις στο κέντρο της πολιτικής σκηνής. Χτυπήθηκε πολύ άσχημα από το σύστημα εξουσίας με βασικό πλωτό μηντιακό κατεστημένο. Ένα συνδυασμός γραφειοκρατών πολύ χαμηλού επίπεδου μέσα στα κόμματα και ισχυρών οικονομικών συμφερόντων και όχι μόνο οικονομικών αφυδάτωσαν τα κόμματα πρώτα, τα έστριψαν σε κοινές πολιτικές έπειτα, πολιτικές της δεξιάς, και το τρίτο στάδιο είναι ο πλήρης εξευτελισμός τους, όπως αυτός που συνέβη και στον ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε κατεξοχήν στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ήταν και το πιο αδύναμο κομματικό φαινόμενο. Και αυτό δεν το λέω ως υποστήριξη προς την κυρία Αξιόγλου, η οποία από πολιτικής απόψεως, σε όσους με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν είναι καθόλου συμπαθής σε μένα, πολιτικά εννοώ και πάλι. Αλλά ό,τι και να λέμε αντικειμενικά, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με 2 μήνες δημόσιου βίου μπορεί να γίνεται πρόεδρος του Δευτέρου Κόμματος είναι επειδή φυτεύτηκε, εγώ επιμένω σε αυτό, φυτεύτηκε από ξένα και εγχώρια συμφέροντα σε αυτό το ρόλο, είναι απόδειξη μεγάλης παρακμής και επικίνδυνης παρακμής. Άρα εδώ λέτε ότι κατά τη γνώμη σας, παρά το αντιφατικό στοιχείο της προσδοκίας ενός κόσμου και μιας διευρυμένης βάσης, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ναι, και η προσδοκία δεν λέει τίποτα, με την έννοια ότι πάρα πολλά πρόσωπα έχουν γεννήσει προσδοκίες. Θα θυμίζω το πιο πρόσφατο, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, λέει εδώ Αντώνης, ακούστε για να το απαντήσετε όλο μαζί. Μα γιατί το βρίσκει, λέει, τραγελαφικό ο κύριος Τζίμας? Το ότι ήρθε ένας νέος άνθρωπος και εκτοπίζει τα κομματικά στεγανά σημαίνει ότι τα κομματικά στεγανά μπάζουν. Γιατί είναι τραγελαφικό, λέει? Προσέξτε, να τελειώνει λίγο το παραμύθι της νεότητας. Η νεότητα, και εν προκειμένου αναφερόμαστε στη βιολογική νεότητα, δεν είναι απόδειξη κανενός πράγματος πέραν το ότι κατά τεκμήριο έχει λιγότερες προσωπικές εμπειρίες. Πέραν αυτού η νεότητα δεν υποδηλώνει τίποτε άλλο. Άρα λοιπόν να τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Έχουμε υποστεί πάρα πολλές συμφορές από γενικώς και ορίστως νέους ανθρώπους. Αν με ρωτάτε, όχι άλλους νέους στην πολιτική. Και όταν λέω όχι άλλους νέους στην πολιτική, νομίζω είναι σαφές πως το εννοώ. Όχι άλλους ανθρώπους που έρχονται με μοναδικό διαβατήριο ότι είναι νέοι, ευχάριστοι, πρόσκαροι κτλ.
Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να υποστούμε για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό? Λέει κάποιος, και στη χώρα μας. Λέει κάποιος, κύριε Τζίμα, λέει, δεν υποτιμάτε έτσι αυτές τις 75.000 που πήγαν και τον ψήφισαν? Δηλαδή, πρέπει ό,τι κάνει ένα ορισμένο αριθμό ανθρώπων, μεγαλύτερο ή μικρότερο, να λέμε ότι έχει δίκιο. Εν τη αυτή περιπτώσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον εξέλεξαν με την ίδια διαδικασία κάποιες περισσότερες ακόμα χιλιάδες ανθρώπων. Και τον Νίκο Ανδρουλάκη επίσης. Όλοι αυτοί είχαν δίκιο? Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται όποιος μαζεύει ψήφους να λέμε ότι ναι, είναι καλός, αξίζει, είναι τόνα, είναι. Δεν έχει καμιά λογική αυτό. Όλοι έναν αριθμό ψήφων παίρνουν. Και μπορώ να θυμίσω και πάρα πολλές ιστορικές προσωπικότητες με εξαιρετικό καταστροφικό τελικά έργο, οι οποίες επίσης είχαν πάρει πολλά εκατομμύρια ψήφων. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Δόλος υποτιμούμε αυτόν τον κόσμο. Είτε το χρέος οποιοδήποτε εξημών είναι να λέει και να στοιχειοθετεί την άποψή του, είτε συμφωνεί μαζί του το 99% του ελληνικού λαού, είτε διαφωνεί μαζί του το 99% του ελληνικού λαού. Αλλιώς είμαστε τυχοδιώκτες. Συμφωνώ όπου μαζί πάει σας. Το κύμα, πάμε και εμείς. Σε αυτή τη διατύπωση συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Και κατά τα λοιπά, αυτό που ακροατήσει για τα κομματικά στεγανά, σε αυτό το σκέλος έχει δίκιο. Τα κομματικά, εδώ έχουμε ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Η κομματική βάση, έστω αυτή η ευκαιριακή κομματική βάση, αλλά αυτή επέλεξε να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ήταν επιλογή του Κασελάκη. Φυσικά. Ήταν επιλογή της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Να έχει τα ευκαιριακά μέλη, τα οποία σε τίποτα δεν είναι βέβαιον ότι θα συνεχίσουν να ακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και κάτω. Σε τίποτα. Δεν το είδαμε αυτό και την προηγούμενη περίοδο. Το Τσίπρα, σε μια δημοψηφισματική εκλογή, τον ψήφισαν περισσότεροι. Την επόμενη μέρα τα μέλη εξαφανίστηκαν. Μάλιστα. Είναι αμφίβολο αν αρκετοί εξ αυτών ψηφίσαν στις εθνικές εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, εδώ που τα λέμε. Το ίδιο ισχύει για τα άλλα κόμματα, θέλω να πω εγώ. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, έχουμε το πρωτοφανές. Αυτή η ευκαιριακή κομματική βάση να μισεί την κομματική ελίτ. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Μιλάμε για μια αδιανόητη ανικανότητα και μετριότητα του μορφωτικού επίπεδου βαθιά αλωτριωμένη κομματική ελίτ. Το δυστύχημα, κατά τη γνώμη μου, είναι, και επαναλαμβάνω, ότι αντί, και μιλάω για ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαι μέλος, αντί να βρούνε πολιτικές πρώτα και πρόσωπα έπειτα, τα οποία μέσα από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ να τον πάνε εκεί που θέλει η κομματική βάση, κλείσαν τα μάτια, κλείσαν τα αυτιά και ρίξαν και βγάλαν ένα πρόεδρο για τον οποίο δεν ξέρει κανείς μας την πραγματικότητα τίποτα. Είναι το γνωστό που δυστυχώς έχει γίνει πια σλόγγα στην Ελλάδα, το πάμε και όπου βγει. Συνήθως δεν βγαίνει κάπου καλά. Θέλω, κλείνοντας, να σας ρωτήσω. Αυτές οι διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, γιατί καλά το είπατε, οριζοντίως αφορούν το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, ακούω κάποιους στο Πασόκ λέει τρίμουν τα χέρια τους. Γιατί ακριβώς τρίμουν τα χέρια τους, δεν έχω καταλάβει. Ναι, ας περιμένουν το να ανοίξει η συζήτηση σύντομα ποιος είναι ο Κασελάκης του Πασόκ, ποιος είναι ο Κασελάκης της Νέας Δημοκρατίας και παρελέγοντας, γιατί θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, με αυτό το σκηνικό στη χώρα, με αυτές τις καταστάσεις επιτελικού κράτους, με αυτή την εικόνα των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θα έπρεπε να ελέγχουν την εξουσία και με ανοιχτό, με ραγδαία επιταχυνόμενη εξέλιξη όμως το εθνικό πεδίο, μπορείτε να μου πείτε πού βλέπετε να οδηγούμαστε? Ακόμη και αν περιορίσουμε τη συζήτηση επίπεδο προσώπων, που δεν είναι σωστό βέβαια, για να δούμε πού οδηγούμαστε, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου έχουμε έναν ηγέτη, μπορεί να μας είναι αντιπαθής, δεν έχει καμία σημασία αυτό, ο οποίος είναι γέννημα θέμα της τουρκικής κοινωνίας, έχει επιβιώσει ενός προεξικοπήματος μιας περίοδου φυλάκισης και διαφόρων άλλων πραγμάτων, δεν μιλάει αγγλικά ή κάνει ότι δεν μιλάει αγγλικά, μιλάει μόνο τουρκικά. Σωστό. Λοιπόν, δεν γυρεύει να εντυπωσιάσει, κάνει και αυτό στα δικά του, αλλά τέλος πάντων δεν γυρεύει να εντυπωσιάσει με αυτούς τους τρόπους. Είναι γνωστός εδώ και περίπου 3 δεκαετίες στην τουρκική κοινωνία. Είναι βαθιά εδραιωμένος μέσα στην τουρκική κοινωνία. Επαναλαμβάνω, είτε μας αρέσει είτε όχι. Έχει δοκιμαστεί, έχει τις επιτυχίες του, έχει τις αποτυχίες του. Από την άλλη πλευρά του Αιγαίου σε εμάς, έχουμε
Ένα πρωθυπουργό, άκουγα άναυδο σε χτες δημοσιογράφους να λένε ότι χάραξε δρόμους γιατί χρησιμοποίησε το TikTok για να επανεκλεγεί. Έναν πρόεδρο δευτέρου κόμματος για τον οποίο, όπως είπα, δεν ξέρουμε τίποτα, και μια σειρά από σκιώδεις προσωπικότητες, οι οποίες με το που εμφανίστηκε ένα προϊόν της κοινωνίας του θεάματος, είναι σαν να εξαφανίστηκαν από το πολιτικό προσκήνιο. Τι μας δείχνει αυτό? Δηλαδή, ποια από τις δύο χώρες μας φαίνεται ισχυρότερη, ακόμη και στο επίπεδο προσώπων? Δεν θέλω να ξαναπάω σε πράγματα που έχουμε πει για την αμυντική βιομηχανία της μιας χώρας και της άλλης. Για την παραγωγή drones της μιας χώρας και της άλλης. Ακόμη αν θέλετε, για το πιο πρόσφατο, είχαμε πρόεδρο και έχουμε πρόεδρο Βουλής, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος έλεγε πριν κάνα 2-3 χρόνια στον κύριο Μενέντες, αφήνουμε τη χώρα στα χέρια σας και είμαστε βέβαιοι ότι θα την πάτε εκεί που θα την πάτε. Και πέραν το ότι ήταν αδιανόητο και δεν τον ξύλωσε το κόμμα του από τη θέση που ήταν. Μιλάμε για τέτοια κατάπτωση πολιτική και με δεδομένο τον πολιτιακό ρόλο του Πρόεδρου της Βουλής και πολιτιακή. Σήμερα που αυτός τον οποίο η κυβέρνηση και το ελληνικό κατεστημένο έβαλε όλα του τα λεφτά, ελπίζω μόνο μεταφορικά, μην έχουμε καμιά αρνητική έκπληξη και βρεθούμε μπλεγμένοι κι εμείς. Λοιπόν, κινδυνεύει να μπει φυλακή. Ποια είναι η ελληνική εξωτερική πολιτική ακριβώς? Και το λέω, το είπα και πριν, γιατί έχουμε το αρνητικό, όχι προηγούμενο, συμβαίνει τώρα, στην Αρμενία. Οι άνθρωποι αυτοί εκεί, το πολιτικό κατεστημένο της Αρμενίας, τα πόνταρε όλα στο Μενέντες και στην Πελώση, όπως κάναμε και εμείς. Αυτό που εισέπραξαν ήταν δακρύβρευτες δηλώσεις, αλλά στο διατάφτα, όταν άρχισε να πέφτουν οι τουφεκές και οι βομβαρδισμοί στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, δεν συγκουνήθηκε φίλο. Οι Ρώσοι βρήκαν μια πολύ ωραία δικαιολογία και είπαν, έτσι είστε, θέλετε να σας βοηθήσει η Αμερική, εμείς εκενώνουμε όσους μπορούμε, αλλά κατά τα λοιπά βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Και το μόνο που είχε να πει η αρμενική ηγεσία είναι το αντίστοιχο με το δικό μας το 1974, τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, κοίτε μακράν. Τελειώσαν οι Αρμένοι από εκεί. Θέλω να πω ότι αυτού του είδους οι τυχοδιοκτικές πολιτικές, έχω άνθρωπο στην Ουάσιγκτον που μου διασφαλίζει τα συμφέροντα, πληρώνονται με πολύ βαρύ κόστος πάντα. Οι σύμμαχοί σου πρέπει να είναι κοντά, πρέπει να είναι στέρεες συμμαχίες και πρέπει κυρίως να είσαι αρκετά ισχυρός ο ίδιος και στο εξωτερικό σου μέτωπο και στο εσωτερικό σου μέτωπο. Ναι, εντάξει. Και αυτό προϋποθέτει ο λαός σου να νιώθει ισχυρός, όχι να νιώθει ανήμπορος. Μάλιστα. Και αυτό προϋποθέτει να έχεις και επιτελείς και ηγεσίες που δεν σε στέλνουν ως πρόβατο επισφαγή σε μια ανθρωπιστική αποστολή και μετά σε φλωμών στο ψέμα, ή δεν βουλιάζουν τα ελικόπτερα και κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, ή δεν είναι μανιτάρι, γιατί πιάνουμε και αυτά, να τα λέμε όλα στη Νέα Χίαλο, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Καταλάβατε, κύριε Τζίμα? Όλα μαζί είναι. Ακριβώς. Είναι όλα μαζί και τα βλέπουμε πολύ ωραία με αυτή την αφέλεια την οποία συμμετέχουμε με έναν τρόπο δεν πω όλοι μας πολύ εξημών, ακόμα και στα κορυφαία πολιτικά, στο κορυφαίο πολιτικό επίπεδο. Αυτών που θα κυβερνήσουν ενδεχομένως τη χώρα ή και που την κυβερνούν. Αν σας ζητούσα ένα τίτλο για τα συμβαίνοντα σήμερα στην πατρίδα μας, θα ήταν ποιος? Παρακμή. Παρακμή. Θέμης Τζιμάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη.